Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια δημοτική συνάντηση για την κοπή της πίτας του συλλόγου μας. Θα ήθελα, πριν περάσουμε στην εκδήλωσή μας, να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής, κάνοντας ενό λεπτού σιγή για την απώλεια των δύο αξιολόγωτατων ικάρων της πολεμικής μας αεροπορίας, του Μάριου Μιχαλή του Ρούτσικα και του Ευστάθιου Τσιφλακίδη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των Ικάρων. Συμμεριζόμαστε και συμπάσχουμε στο πένθος τους. Ο Αθλητικός Σύλλογος Αρκαδίας από το 1979 υπηρετεί το αθλητικό ιδεώδες με συνέπεια και ήθος. Δραστηριοποιούμενος πλέον στα αγωνίσματα του στίβου και του κλασικού αθλητισμού, έστειλε αρκετούς αρκάδες αθλητές στο Βάθρο, κάνοντας πράξη το νους υγιής εν σώματι γη. Η συμβολή του στη διαμόρφωση της αθλητικής ταυτότητας και στην προκοβολή του τόπου μας είναι ανεκτήμητη. Χάρη στην αγάπη για τον αθλητισμό, συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό, κατάφερε να διακριθεί σε πανελλήνιους, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες, βάζοντας κάθε φορά το πύχη ψηλότερα. Στο σημείο αυτό, καλό τον Εδεσιμότατο, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που απαρτίζεται από τον πρόεδρο κύριο Κώστα Βιλαντσέλα και πρόεδρο του ΕΑΣ ΣΕΡΑΣ Περιφέρειας του Ελληνίου, τους αντιπροέδρους κύριο Γιάννη Μπιλίση και κυρία Γαριφαλιάλη Γέωργα, τη Γενική Γραμματέα κυρία Μάχη Πόρα, τον έφορο ρήψεων κύριο Σωτήρη Παναγιωτόπουλο, τον έφορο δρόμων και αθλημάτων κύριο Παναγιώτη Μιτζήτρα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίους Δημήτριο Λαγό και Δημήτριο Καραλέκα και τον ταμεία κύριο Γιώργο Σιακωτό να έρθουν για την κοπή της πίτας. Πάσαν την υγιήν εξήλθεν ο φόγος σου, πως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και δημοτικά θα χαράξω το πρώτο κομμάτι, να το προσφέρουμε στο Χριστό, στην Παναγιά μας, στο Μέγα Βασίλειο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι κόβουμε βασιλόπιτα. Παλιότερα τη λέγανε βασιλιόπιτα. Θυμίζει περισσότερο το όνομά του. Και στους νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο, τους πολιούχους και προστάτες της πόλεως μας, οι οποίοι χαρακτηριστικά στο απολυτίκιο τους θα αναφέρουμε ως αθλητές. Και θα σας πω δύο λόγια γι' αυτό, αφού πρώτα μεταφέρω τις ολόθερμες και κάρδιες ευχές του σεπτού ποιμενάτου μας Μητροπολίτου Μαντινίας και Κοινουρίας κ. Αλέξανδρου για ένα ευλογημένο έτος, ένα ευτυχισμένο έτος, ένα ειρηνικό έτος γεμάτο υγεία, γεμάτο πολιτισμό, γεμάτο αθλητισμό, γεμάτο από αυτή τη χαρά που μας φέρνουν τα λαμπερά του πρόσωπα, τα νιάτα μας, τα οποία αθλούνται. Και ανέφερα ότι οι αθλητές ονομάζουμε κατά κάποιο τρόπο ακόμα και τους Αγίους. Ακόμα και τους Αγίους που είναι προστάτες της πόλης μας, οι οποίοι βέβαια αθλούνται και ασκούνται σε έναν άλλον στίβο. Και η ζωή είναι γεμάτη από αγώνα. Η ζωή είναι γεμάτη από αυτή την άθληση και την άσκηση του καθενός σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Τα χαρακτηριστικά όμως
καταγεγραμμένα είναι ήδη τα ίδια. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, από την αρχαία φιλοσοφία, αν περάσουμε στην πατερική φιλοσοφία και στις διδαχές των πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας, τι ζητάει η Εκκλησία? Αυτή την αρμονία του σώματος με το πνεύμα. Το πνεύμα που θεωρούσαν οι αρχαίοι έρχεται να το συμπληρώσει η ψυχή μας. Άρα κάνουμε έναν αγώνα τριπλό και αυτός είναι κι άλλος ένας αγώνας δικό σας, μαζί με την άσκηση και την άθληση του σώματος, να καταφέρετε να δουλέψετε, να ασκήσετε, να δουλέψετε και το μυαλό σας και πάνω απ' όλα να δουλέψετε την ψυχή σας, να την ομορφύνετε, γιατί οτιδήποτε δουλεύει μονόπλευρα δεν έχει αυτή την αρμονία που χρειάζεται η ζωή μας. Και ο Άγιος Νεκτάριος, ένας αγαπημένος Άγιος των Ελλήνων, με αφορμή την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων που είχε συνεπάρει τότε όλους τους Έλληνες, ανεφέρθη σε αυτά τα κομμάτια για τα οποία σας μιλώ, τη ζωή των αθλητών, και μετέπειτα, πολλά χρόνια αργότερα, είναι και προστάτης των γυμναστών. Να ευχηθούμε λοιπόν στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στα μέλη του Συλλόγου, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, στους εφόρους, στους προπονητές και κατά κύριο λόγο στους αθλητές, αυτό το καλό χρόνο, να έχουν καλό αγώνα, ένα καλό αγώνα για να φτάσουν και στον πρωταθλητισμό όπως φτάσαν και οι Αγίοι μας. Αθλητές του Χριστού, πρωταθλητές στη ζωή τους και φτάσανε στην αγιοσύνη. Έτσι λοιπόν και εσείς να δουλέψετε όμορφα το σώμα σας, το μυαλό σας και την ψυχή σας προς αυτή την κατεύθυνση και να έχετε πολλές και όμορφες επιτυχίες όπως έχει ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρκαδίας όλα αυτά τα χρόνια, ένα ιστορικό σωματείο το οποίο το παρακολουθώ όσο μπορώ και εγώ και έχουμε γενέθλια την ίδια χρονιά. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά. Ευδεσιμότατε, κυρία Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα σας ευχαριστήσω όλους τους γονείς, προπονητές, αθλητές που είστε σήμερα εδώ, γιατί αυτή η εκδήλωση είχε να γίνει 3 χρόνια και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτή η εκδήλωση είναι η επιβράβευση ουσιαστικά των παιδιών μας. Των παιδιών που κάνουν στίβο κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί ο στίβος είναι δύσκολος, είναι μοναχικός και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε συγχαρητήρια σήμερα. Ξέρετε, πέρα από τους αθλητές που βραβεύονται, οι οποίοι είναι οι αθλητές που συμμετείχαν στα πανελλήνια πρωταθλήματα και οι 3 πρώτοι αθλητές που ήταν στο πρωτάθλημα των Παμπέδων, το οποίο γίνεται σε ομίλους, δεν μπορούσαμε να το πλατιάσουμε εκεί, γιατί είναι 5-6 ομίλους σε όλη την Ελλάδα ήταν. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που προσπαθήσανε πάρα πολύ, αλλά δεν καταφέρανε να πάνε σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και πολλές φορές ίσως έχει περισσότερη σημασία ένας αθλητής που προσπάθησε πάρα πολύ, παρέβαλε τον εαυτό του και δεν κατάφερε να πάει σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ίσως πρέπει να του ορμόζουμε περισσότερα συγχαρητήρια, μεγαλύτερα συγχαρητήρια, ένα μεγαλύτερο μπράβο από έναν αθλητή που έχει το ταλέντο, το φυσικό χάρισμα και μπορεί να πήγε σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αλλά να μην δούλεψε πολύ και εκεί που ήταν να βγει πρώτος ή δεύτερος, να βγει και όγδος ή ένατος. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολα μετρήσιμο αυτό. Γι' αυτό εγώ οφείλω να πω σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ηθική ικανοποίηση, να νιώθουν αυτά γεμάτα από αυτό που κάνουν, να φεύγουν ικανοποιημένα από στάδια και να ξέρουν ότι οι στόχοι που βάλανε αργά ή γρήγορα θα επιτευχθούν. Εντάξει, άκουσα με ικανοποίηση αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Θέλω να πω ότι ο Δήμος Τρίπολης είναι πάντα στο πλευρό μας, έτσι, αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, για να μην πλατιάσουμε πολύ, γιατί είχαμε και το δυσάρεστο συμβάν που είπαμε, και θέλω να ευχαριστήσω πέρα από τον Δήμο Τρίπολης, το νομικό πρόσωπο για την παραχώρηση της αίθουσας, την περιφέρεια Πελοποννήσου που έχει σταθεί δίπλα μας πολλές φορές, την νέα ΣΕΓΑ στις περιφέρειες Πελοποννήσου,
το προσωπικό του ΔΑΚ Τρίπολης, τους γονείς, για τη σημερινή εκδήλωση αυτούς που μας βοηθήσανε, το Μερσί και την κυρία Λιγέροντα, την Αντιπρόεδρο, το Ζωχαροπλαστή Αντεγιάννης, τον κύριο Καραλέκα για τα βραβεία, το Expert PC, όλους όσους είναι μαζί μας πάντα. Και πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε στις βραβεύσεις. Ιδιαίτερη σημασία για μας, πέρα από τους αθλητές που βραβεύουμε, βέβαια αυτή την εκδήλωση είχαμε την κάνουμε, όπως είπαμε, 3 χρόνια λόγω COVID, υπάρχουν και κάποιοι αθλητές που παλιότερα που ήταν σταθμοί και υποδείγματα στη πορεία του Γυμναστικού Συλλόγου Αργαδίας. Λοιπόν, κάθε φορά βραβεύουμε κάποιους αθλητές οι οποίοι όχι μόνο είχαν πρωταγωνιστήσει τότε που είχαν αγωνιστεί, αλλά συνεχίζουν να είναι κοντά μας και να μας στηρίζουν. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Συνεχίζουν να δίνουν σε πολλές περιπτώσεις το παράδειγμα στα παιδιά. Έτσι. Και όταν τους χρειαζόμαστε να είναι κοντά μας. Λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα η πρώτη βράβευση να γίνει από τον κύριο Αντιπρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για την πρώτη αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας που αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα, την πρωταθλήτριά μας, την κυρία Έφη Λιμπέρη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, η οποία ήταν πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα και στα 200, με πολλές επιτυχίες σε πανελλήνια πρωταθλήματα, και ήταν, όπως είπα, η πρώτη αθλήτρια που αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα. Είναι εδώ κοντά μας σήμερα και την παρακαλώ να έρθει για να την βραβεύσω. Έτσι, σε αυτό το κοινό, δεν έχω συνηθίσει. Είμαι πιο ομιλητική στο σχολείο μου, με τους μαθητές μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παράδοση, το σωματείο μου, τον προπονητή μου, τον κύριο Γιώργο Αγκόπουλο Θανάση, ο οποίος δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Μας μετέδωσε στην ομάδα μας τότε, γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα στο Στίβο, κάναμε μια πολύ ωραία παρέα, μας μετέδωσε το πάθος και την αγάπη για το στίβο και τον κλασικό αθλητισμό. Νομίζω ότι και τώρα, πλέον, που είμαι στο σχολείο με τους μαθητές μου, αυτό το πάθος το περνάω και στα παιδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο βραβεύσεις, γιατί για μας είναι σημαντικές. Εδώ υπάρχει, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί βλέπω συναθλητές όλων εμάς που ξεκινήσαμε τότε, και έτσι εγώ στο ΕΕΦΗ. Και έτσι, δεν, δηλαδή, υπάρχει μια σειρά, και αυτό δείχνει ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρκαδίας έχει ιστορία και έχει και ρίζες. Λοιπόν, οι δύο αθλητές που θα βραβεύσουν, ακόμα δύο αθλητές, οι οποίοι ήταν πρωταθλητές Ελλάδος. Πρόκειται για τον Σταύρο τον Λιμπερόπουλο και για τον Αλέξανδρο τον Ζαχαρόπουλο. Είναι πρωταθλητές Ελλάδος στην Ισκοπολία και συνεχίζουν να είναι κοντά στο σύλλογό μας. Παρακαλώ να έρθουν για την βράβευσή τους και θα παρακαλέσουν τον Δήμαρχο. Μάλλον το βουλευτή, τον κύριο ο Δήμαρχος της επόμενης, τον κύριο Λιμπερόπουλο, τον βουλευτή, τον κύριο Παπαϊλού, γιατί πράγεις. Thank you.
Ευχαριστούμε για το Σύλλογο. Καλή χρονιά στους αθλητές. Πρώτα απ' όλα η υγεία τους. Πραγματικά αυτά τα χρόνια που εμείς οι ρήπτες στη λάσπη και στο κρύο στην Τρίπολη που παλεύαμε, ξέρουμε ότι αν θες να καταφέρεις κάτι, πρέπει να νικήσεις τον εαυτό σου. Πρέπει να κάνεις το έξτρα βήμα. Υγεία σε όλα τα παιδιά και καλή χρονιά στο Σύλλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα εδώ να τονίσω και θα ήταν παράληψη μου έτσι να ανοίγω. Βλέπουμε, βραβεύτηκαν τώρα δύο ρήπτες οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που διακρίθηκαν με το Γυμναστικό Σύλλογο Καρκαδίας σε πανελλήνιο επίπεδο. Και χάρη στο team των ρήψεων, το σημερινό με προπονητή τον Κώστα τον Δρακόπουλο, ο οποίος είναι και ο μυθοδιακός. Θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις. Είχαμε τρεις αθλητές που συμμετείχαν στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά υγεία, να συνεχίσουν να κυνηγάνε τους στόχους τους, έτσι, και όπως είπα, να είναι γερά, να έχουν επιμονή, υπομονή και αργά ή γρήγορα θα είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουν, έτσι γίνεται στον αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ας συνεχίσουμε με τις βραβεύσεις των νεαρών αθλητών μας. Νίκος Λιμπερόπουλος, 17 ετών. Προπονητής Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, αγώνισμα δισκοβολία, ατομική επίδοση 55,79 μέτρα, διάκριση για το 2021 έκτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K18, διάκριση για το 2022 πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K18 και τρίτη θέση στους Βαλκανικούς αγώνες K18 στο Μαυροβούνιο και 22η θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 στην Ιερουσαλήμ. Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας από το 2022. Την απονομή παρακαλεί να κάνει ο κύριος Κλίνας. Βαλεντίνα Δρακοπούλου, 7 ετών. Προπονητής Κωνσταντίνος Δρακόπουλος. Αγώνισμα σφυροβολία. Ατομική επίδοση 60,8 μέτρα. Διακρίσεις για το 2021, πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K16, δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K16, τέταρτη θέση στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας και Κύπρου και το 2022 τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K18, δεύτερη θέση στους Βαλκανικούς Αγώνες στην κατηγορία K18 στο Μαυροβούνιο. Πέμπτη θέση στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας στη Σλοβενία. Είναι μέλος Εθνικής Ομάδας από το 2022. Θα παρακαλούσα την κυρία Γεωργία Παναδημακούλου, πρόεδρο της Εθνικής Ομιλίας, να απολαύσει την βραβεία. Φωτεινή Βερβενιώτη, ετών 15. Προπονητής Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, αγώνισμα σφυροβολία, ατομική επίδοση 54,14 μέτρα,
Διακρίσεις για το 2021, δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K16, 8η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K18, για το 2022, πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K16, 6η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K18. Θα παρακαλούσα τον Αντιδήμαρχο κύριο Δημήτριο Μακαρούνη να έρθει να κάνει την απονομή του βραβείου. Μαρίνα Μίχαλου, 16 ετών. Προπονητής Κωνσταντίνος Βρακόπουλος, αγώνισμα δισκοβολία. Ατομική επίδοση 39,73 μέτρα. Διακρίσεις για το 2021, πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K16, 10η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην ίδια στην κατηγορία K18, για το 2022, τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K18, τρίτη θέση στο στην Πανελλήνια Συνάντηση Ελλάδας Κύπρου και είναι μέλος εθνικής ομάδας από το 2022. Παρακαλούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο, κύριο Λαγό, να κάνει την απονομή. Ευθύμιος Λεόντιος, 20 ετών. Προπονητής Παναγιώτης Ζορπαλάς, αγώνισμα άλμα επί κοντό, ατομική επίδοση 4,60 μέτρα. Οι διακρίσεις του για το 2022, 10η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K23, 10η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K20. Δεν είναι μαζί μας. Ωραία, θα απονείμουμε διαφορετικά το βραβείο του. Μητσίφρας Κωνσταντίνος, ετών 18. Προπονητής Μακαρούνης Δημήτρης. Αγώνισμα Άγινος Μήκος. Ατομική επίδοση 6,64 μέτρα. Διάκριση για το 2022. Ετέκατο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 και θα παρακαλούσε την κυρία Ελένη Καρούτσου, την Αντιδήμαρχο, να έρθει να αποδώσει το βραβείο. Ζέτα Κωστάκη, 18 ετών. Προπονητής Διονύσιος Ρουσάκης. Αγώνισμα τριπλούν. Ατομική επίδοση 11,38 μέτρα. Διάκριση για το 2022. Έλαβε μέρος σε διασυλλογικούς αγώνες κορασίδων και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο, στην κατηγορία K18, όπου κατέλαβε και τη 15η θέση. Θα παρακαλούσε τον κύριο Βόσνο να έρθει να αποδώσει το βραβείο. Thank you.
Δαβλάντης Σταύρος, ετών 17. Προπονητής Δημήτριος Μεγαρούνης, αγώνισμα άλμα εις μήκος. Ατομική επίδοση 6,42 μέτρα. Διάκριση για το 2022, 15ο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο. Την απονομή θα παρακαλούσα να την κάνει ο κύριος Δημήτριος Κοσκινάς, δημοτικός σύμβουλος. Αλέξανδρος Μπουτσιάνης, ετών 15, προπονητής Παναγιώτης Ζαπαλιάς, αγώνισμα 3.000 μέτρα, ατομική επίδοση 9 λεπτά και 35 δεύτερα, διάκριση για το 2022 πρώτο στον όμιλο του Παλαινιλίου πρωταθλήματος στην κατηγορία K16, την απονομή θα παρακαλούσε να την κάνει ο κύριος Σωτήρης Παπαδημητρίου, δημοτικός σύμβουλος. Χάρης Μπόκας, 15 ετών, προπονητής Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, αγώνισμα σπυροβολία, ατομική επίδοση 37,8 μέτρα, διάκριση για το 2022, δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία K16. Την απονομή θα την κάνει ο πρόεδρος ο κύριος Κώστας Βινατσέλης. Αριάδνη Ζαρπαλιά, ετών 15, προπονητής Παναγιώτης Ζαρπαλιάς, αγώνισμα 2.000 μέτρα, ατομική επίδοση 8 λεπτά και 15 δεύτερα, διάκριση για το 2022, 5η θέση στον όμιλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην κατηγορία K16. Την απονομή θα την κάνει κύριος Νίκος Γιανακόπουλος. Πλατανίτη Χρυσάνθη Ελένη, ετών 17, προπονητής Παναγιώτης Ζαρπαλιάς, αγώνισμα στα 100 μέτρα, ατομική επίδοση 12 λεπτά και 56 δεύτερα, διάκριση για το 2022, τρίτη στη σειρά της, στους προκριματικούς 100 μέτρων, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο και 22η στη γενική κατάταξη με χρόνο 12 λεπτά και 77 δεύτερα. Θα παρακαλούσα τον κύριο Αλεξόπουλο Τάκη να κάνει την απονομή. Ευγενία Κοντοπούλου, ετών 16. Προπονητής Δημήτρης Μακαρούνης, αγώνισμα άλμα εις ύψος, ατομική επίδοση 1,61 μέτρα, διάκριση για το 2022, πρώτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παγκορασίδων και συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Θα παρακαλούσε την κυρία Μάχη Μπόρα να κάνει την απονομή. Thank you.
16 ετών. Προπονητής Διονύσιος Ρουσάκης. Αγώνισμα έξαθλο για το 2022 και έπταθλο για το 2023. Ατομική επίδοση 3.223 βαθμοί. Διάκριση για το 2022 έλαβε μέρος σε διασυλλογικούς αγώνες K16 και K18, τόσο σε ατομικά όσο και στο έξαθλο. Αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων K16, στο έξαθλο στη Θεσσαλονίκη και από φέτος θα συνεχίσει την εξάσκησή της στο έπταθλο. Το βραβείο θα απομένει, θα απονείμει ο κύριος Μιτζίκρας Δημήτριος. Παναγιώτης. Σε κάτι σημαντικό, το κάνουμε για πρώτη φορά. Όπως είπαμε, έχει ιδιαίτερη σημασία τα παιδιά που θα βραβευτούν παρακάτω. Είναι παιδιά που αγωνιστήκαν στα διασυλλογικά πρωταθλήματα παιδών κορασίδων, K18 δηλαδή και K16. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιδιά που θα βραβευτούν τώρα, για μένα είναι εξίσου πολύτιμο αυτό που έχουν πετύχει με τα προηγούμενα, γιατί έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ. Δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό, είναι άριστα σαν χαρακτήρες και θα χαρούμε όλοι πολύ να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Θα περάσουμε τώρα στη βράβευση των μικρών αθλητών μας που πήραν μέρος στους διασυλλογικούς αγώνες και τους ευχόμαστε να κατακτήσουν τα υψηλότερα βάθρα. Μουστακόπουλος Ιωάννης, Τριφωνοπούλου Κατερίνα, Τιπιανίτη Θέλια, Λιπερόπουλος Χρήστος, Αθανασά Βασιλική, Νάτση Χριστίνα Ιωάννη. Παρακαλώ, ας έρθουν κοντά μας, αν είναι εδώ. Παρακολούσαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο Σωτήρη να έρθει να κάνει την βράβευση. Για την επόμενη ομάδα των παιδιών που θα ανακοινώσει τώρα η Ισαβέλα, θα ήθελα να παρακαλέσω έναν καταξιωμένο ενός άλλου αθλήματος παίχτη και προπονητή, τον κύριο Τσουκαλά, να έρθει να κάνει την απονομή. Λοιπόν, τα παιδιά που έχουν σειρά τώρα είναι η Αρχοντάκου Βασιλική, η Νάτση Χριστιανά, ο Μίτσιας ο Κωνσταντίνος, η Μαλήρη Βασιλική, η Νάτση Μαρία και η Φούτρη η Δαμιανή. Επειδή τα γνωρίζω από αυτά τα παιδιά, τους αξίζουν πράγματι συγχαρητήρια και τους εύχομαι συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του χρόνου.
Καρελέκ Αναστασία. Τσακογέωργας Βασίλης. Λιρώνη Δήμητρα. Μητσόπουλος Μάριος. Βασίλης Βίχας Πάσος. Ρουσάκης Ιωάννης. Την απομονή, απονομή θα θέλαμε να την κάνει ο κύριος Δρακόπουλος Κώστας, ομοσπονδιακός προπονητής και προπονητής του Βουσουά. Να παρακαλέσουμε να ανέβουν μαζί και Παπαγεωργίου Μαριλέτα, Δήμου Παναγιώτα και Μηδάνη Ελπίδα. Μηδάνη Ελπίδα. Δεν είναι μαζί μας. Ο αθλητισμός είναι στάση και αξία ζωής. Διδάσκει την ευγενή άμυλα, τις υψηλές αξίες της δημοκρατίας, αλλά και τον εξευγενισμό της ψυχής. Στοιχεία απαραίτητα για να συνθέσουν τον καλό και αγαθό πολίτη. Ευχόμαστε στους αθλητές μας να ασπαστούν τις αξίες αυτές και να τις πραγματώνουν όχι μόνο στο στίβο, αλλά και στη ζωή τους, ανεβαίνοντας πρώτα στο βάθρο του ανθρώπου και ύστερα σε αυτό του αθλητή. Απευθυνόμαστε στους γονείς και τους καλούμε να συνεχίσουν το δύσκολο, μα τόσο σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας έργο τους, και τους ευχόμαστε να καμαρώνουν τα παιδιά τους, να φτάνουν στο εξυκόρυφο των δυνατοτήτων τους. Τέλος, ευχόμαστε σε όλους εσάς και στον καθένα προσωπικά, καλή χρονιά και καλές επιδόσεις στους οφητές μας.